Η επιχείρηση στο Σεντενή ήταν η πλέον σημαντική από τις 118 που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια. Συνολικά προσήχθησαν 29 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν τελικά 25. Εντοπίστηκαν 34 όπλα και σε 16 περιπτώσεις και ναρκωτικά. Σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό RTL της Γαλλίας που επικαλείται αστυνομικές πηγές, οι ένικοι του διαμερίσματος στο Σεντενή επρόκειτο να πραγματοποιήσουν νέο τρομοκρατικό κτύπημα στο εμπορικό κέντρο του Παρισιού La Défense, πιθανότατα μάλιστα την ερχόμενη Πέμπτη. Η ίδια πηγή υποστηρίζει επίσης ότι η γυναίκα που αυτοανατινάχθηκε πρόλαβε να τηλεφωνήσει πιθανότατα σε συνεργό της πριν πυροδοτήσει τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένη. Τα μέτρα αποκλεισμού της περιοχής έρονται σταδιακά, ενώ οι πρώτοι από τους κατοίκους που βγήκαν από τα σπίτια τους το έπραξαν από το απόγευμα και μετά με μεγάλη διστακτικότητα.